Αυλαία για το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Είναι 228 τα παιδιά, 221 οι σύνεδροι. 61 οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια. Μέσα από τις δεκάδες εισηγήσεις που έγιναν το τριήμερο, οι σύνεδροι απέδειξαν με περίτρανο τρόπο τη σπουδαιότητα της τέχνης σε κάθε έκφαση της ζωής μας και φυσικά και στην εκπαίδευση. Αποδείχθηκε ότι είναι το πιο δύσκολο ερώτημα που μπορεί να υπάρξει, το τι είναι η τέχνη. Το καθένας δίνει τη δική του εκδοχή. Πάντως δεν είναι λεπτομέρειες. Ή μπορεί και να είναι, όπως λέει ο Καβάφης. Στο συνέδριο αναδείχθηκε επίσης όχι μόνο η εξαιρετική δουλειά των καλλιτεχνικών σχολείων, αλλά και η σπουδαία συμβολή του στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Μετά από 18 χρόνια, σε αυτό το συνέδριο αποδείχθηκε ότι η αποδοτικότητα και το αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτών των σχολείων είναι ανεκτίμητο για την κοινωνία μας και για το μέλλον της χώρας. Ξεχωριστή στιγμή η παρουσία του Διευθυντή της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης Δάφνη Κόκκινου στην τελετή λήξης του συνεδρίου. Σκεφτόμουν όλη αυτή την ώρα, γιατί δεν πήγαινα εγώ στο Λύκειο, δεν είχαμε καλλιτεχνικό σχολείο. Γιατί δεν υπήρχε. Ο διεθνώς φήμης Ηρακλειώτης χορευτής που παρακολούθησε όλα τα μουσικοθεατρικά δρόμενα που είχαν ετοιμάσει μαθητές, μίλησε μαζί τους για την τέχνη και τις δικές του εμπειρίες σε αυτή. Τέλειωσα το Λύκειο, πήγα στο γυμνάσιο στο Μαλλιό, το γυμνάσιο στις Μελέσσες, πήγα στο Καπεταράκιο στο Ηράκλειο. Τέλειωσα αυτά τα σχολεία και δεν είχα ιδέα από τέχνη. Ιδέα, δεν είχα ιδέα. Για το τέλος, ο διάσημος χορευτής, επί χρόνια συνεργάτης της Πίνα Μπάους, έκανε μάθημα εκτελώντας έναν αυτοσχεδιασμό μαζί με τα παιδιά, προκαλώντας τον απόλυτο ενθουσιασμό.